να πάμε στον υπερδραστήριο αντιδήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Χάρη τον Αλεξάκη, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα εκεί ανατολικά της Κρήτης, το οποίο διαμορφώνεται ένα 24ωρο πριν την ημέρα των Χριστουγέννων. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Χρόνια, χρόνια πολλά. Και έχετε και τον Άγιο Βασίλη εκεί, μια έκτακτη. Σήμερα μας εγκαιμιάζεται, ανοίγει σήμερα το σπίτι του Άγιου Βασίλη στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο φιλοξενείται στο Ειρηνοδικείο, στο πρώην Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου, λίγο πάνω από τη λίμνη, και περιμένει μικρούς και μεγάλους φίλους ώστε να υποδεχτούν, να δουν τον Άγιο Βασίλη, να πάρουν δώρα τους και να περάσουν ευχάριστες δραστηριότητες. Βλέπουμε ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά είναι εκεί τριγύρω. Είναι έτοιμος να μοιράσει τα δώρα? Είναι έτοιμος. Ξεκίνησε νωρίς, προετοιμαστήκαμε παρόλες τις περιπέτειες που έχουμε περάσει. Ο Άγιος Νικόλαος είναι έτοιμος να μοιράσει δώρα. Ο Άγιος Βασίλης είναι γι' αυτός έτοιμος, ήρθε νωρίς και περιμένει τους μικρούς μας φίλους. Βέβαια, μια χρονιά πραγματικά, αντιδήμαρχε, που έχουμε ανάγκη όσο ποτέ στο παρελθόν, τουλάχιστον στα πρόσφατα χρόνια του παρελθόντος, αυτό το κλίμα του χριστουγεννιάτικο, αυτή τη θετική διάθεση, καθώς το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα προβλήματα είναι πολλά, έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η καθημερινότητα των πολιτών, και να πω ότι μετά από δύο δύσκολα χρόνια τα προηγούμενα που δεν νιώσαμε το αίσθημα του Χριστουγέννου, το αίσθημα της κοινωνικής επαφής, το να κάνουμε δράσεις, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη αυτή τη ζεστασιά, τα παιδικά χαμόγελα, να τα βλέπουμε, γιατί και με τη μάσκα σου αυτό δεν τα είχαμε ευκαιρία. Αισιοδοξία, αγάπη, χαρά είναι πράγματα που πρέπει να τα έχουμε καθημερινά στη ζωή μας και να προχωράμε παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι με αισιόδοξα, με χαμόγελο, γιατί μόνο έτσι θα βρούμε στη πίστη. Πάντως, αντιδήμαρχε, αυτό λένε και οι συνεργάτες μας εδώ, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός ο στολισμός εκεί στο σημείο που βρίσκεστε. Εντάξει, να πούμε ότι η επιμέλεια του στολισμού της Δημόσφωσης είναι από μια εθελοντρία, την Έφη Τσιράκη, η οποία διακοσμήτρια και μεταφράσουν πάρα πολύ. Πάρα πολλοί εθελοντές προσπάθησαν. Μπορεί από τις προηγούμενες μέρες ο Παοδά να είχε έτσι τα ζητήματά του, όμως καταφέραμε με αισιοδοξία, όπως είπα και πριν, και με συνολική προσπάθεια με τους εθελοντές μας να καταφέρουμε να ανοίξουμε το σπίτι του Άγιου Βασίλη και να επιδεχτούμε τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας να πάρουν τα δώρα τους και να μην στερήσουμε κανένα παιδικό χαμόγελο. Αντιδήμαρχοι, μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων στον Άγιο Νικόλαο, η ατζέντα σας τι περιλαμβάνει, κάποια εκδήλωση που πρέπει να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας? Λοιπόν, ήδη είπαμε να φέρουμε για το σπίτι του Άγιου Βασίλη, που σήμερα σας λέω περιμένει ο κόσμος έξω, ετοιμάζονται τώρα τα παιδιά να μπουν να δουν τον Άγιο Βασίλη, έτσι, και να μην πάρουν τα δώρα τους. Και συνεχίζουμε αύριο παραμονή Χριστουγέννου, θα υπάρχει πεζοδρόμιο στο κέντρο και το σπίτι του Άγιου Βασίλη θα περιμένει με παράλληλες δράσεις και ανάγνωση παραμυθιών, θεατρικό παιχνίδι που μπορούν να φιλοξενήσουν από τις 6 μέχρι τις 8. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα το σπίτι του Άγιου Βασίλη, θα παραμένει ανοιχτό 27, 28, 29 και 30 του Δεκέμβρη με τις ίδιες ώρες 6 με 8 το απόγευμα. Και στις 30, 31 και 1 σε διάφορες κοινότητες πραγματικά θα πει ο Άγιος Βασίλης, θα μοιράσει τα δώρα εκεί στα παιδιά, στην Κρητά, στην Ελούντα, στην Νεάπολη, στο καλό χωριό, στο Σύση και φυσικά στον Άγιο Νικόλαο. Στις 31 που θα γίνει μεγάλη γιορτή, να διώξουμε το παλιό το χρόνο, να υποδεχτούμε τον Άγιο Βασίλη με τα δώρα και ελπίζοντας μια χρονιά πιο αισιόδοξη, με επιτυχίες και πολλά χαμόγελα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχή από τον Άγιο Βασίλη θα έχουμε ή εκεί παραμονές πρωτοχρονιάς? Κατευθείαν θα σας τη δώσει ο ίδιος την ευχή του. Μάλιστα. Να μας πει μια ευχή ο Άγιος Βασίλης. Ω, φίλοι μου, να έχουμε υγεία, χαρά σε όλο τον κόσμο, να μην υπάρχουν πόλεμοι, να είναι όλα τα παιδάκια ευχαριστημένα, να έρθουν στην αγκαλιά μου, να τους δώσω τα δωράκια τους και να φύγουν ευχαριστημένα, ούτως ώστε να πάνε να διασκεδάσουν στην όμορφη πόλη του Αγίου Νικολάου. Και αύριο και μεθαύριο θα είμαστε πάλι εδώ να τα προσέχουμε, γιατί τα αγαπάμε πολλά. Έχουμε πολλές δράσεις, όπως είπε ο Χάρης εδώ, ο Αλεξάκης, και δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε.